Καλησπέρα σας, Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Κωνσταντίνη, η Ενεστός Ασάφεια είναι το σημερινό μας ε, θέμα. Η Ενεστός Ασάφεια. Η νηστώση... Δηλαδή, πώς λέμε χρόνος Ενεστός, στον τα χρόνο. Mm. Η Ενεστός Ασάφεια, δηλαδή η τωρινή Ασάφεια, η Ασάφεια που ζούμε. Ε, να λοιπόν που λύσαμε το θέμα του τι σημαίνει η Ενεστώση. η Τωρίνη λοιπόν. Ασάφεια. ασάφια, δηλαδή αυτό που βιώνουμε, το βίωμα, το οποίο δεν είναι απολύτως κατανοητό και αναγνώσιμο. Και δεν είναι προβλέψιμη με αρκετή σιγουριά, με αρκετή ασφάλεια, ε, η συνέχεια, αυτό που θα έρθει μετά από αυτό που ζούμε, αυτό είναι η ασάφεια. Γιατί ενεστώσα, διότι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτό που ζούμε. Γιατί η ασάφεια, διότι δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε με αυτά τα οποία έχουμε μέσα στη μνήμη μας χαραγμένα με, αυτή την, με το συλλογικό ασυνείδητο που λέμε, δηλαδή αυτά που έχουν ζήσει και προηγούμενες γενιές και έχουν περάσει σε μας ως αναγνώσματα, ως βιώματα, ως αφηγήματα, ως ε, 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 διηγήματα, διηγήσεις, εμπειρίες, εμπειρίες των προγόνων μας που έγιναν και δικές μας εμπειρίες κατά την έννοια της απορρίψεώς τους από εμά ή κατά την έννοια της υιοθετήσεώς τους από εμά, που είναι δύσκολο να απορρίψεις και αυτά που ζήσανε οι προηγούμενοι και έχουν ως νοοτροπίες, επαναστατείς κάποτε έναντι αυτών, αλλά στο τέλος ένα μεγάλο ποσοστό προσαρμόζεσαι στα αξιακά δεδομένα των προγόνων σου. Τώρα όμως υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν μας λύνει το πρόβλημα της κατανοήσεως του τι συμβαίνει τώρα ή στον ενεστώτα χρόνο, δεν μας το λύνει, η ε, συνειδητοποίηση γίνεται ισχνή, γίνεται προβληματική και δεν μας τολύνει το ζήτημα της κατανοησεώς η ανάκληση στη μνήμη μας των εμπειριών των προηγουμένων χρόνων ως επίσης και από αυτά από τα οποία εμείς είμαστε εμποτισμένοι κατά την έννοια της ε, δημιουργημένης από εμάς τους ίδιους εμπειρίας. Υπάρχει λοιπόν ενεστώσα ασάφεια. Ενεστώσα ασάφεια η οποία ε, κάνει τον άνθρωπο ε, ανασφαλή, ε, μουδιασμένο, ε, παθητικό, Άτακτα ενεργητικό, υποτελεί, ατίθασο, όλα αυτά μαζί. Ατιφατικά. Ατιφατικά πράγματα, ναι. Ε, πολλές φορές εξεγερμένο χωρίς σκοπό. Ε, και δεν, ε, δεν υπάρχουν και χώροι πλέον μέσα στους οποίους ο άνθρωπος θα ενταχθεί για να δημιουργήσει κάποια συλλογική δράση. Η παραδοσιακοί χώροι δημιουργίας νοοτροπιών και συλλογικών δράσεων, δηλαδή η δεξιά και η αριστερά, βλέπουμε πως γελιοποιούνται θα έλεγα, ε, γίνονται χώροι οι οποίοι ε, δεν έχουν ε, οπαδούς, δεν έχουν ε, ιδεολογία και παραγωγή νέας ιδεολογίας. Ο συντηρητισμός και ο προοδευτισμός ε, κατά την ε, επεξεργασία των ε, θεμελιωδών τους ε, ιστορικών στοιχείων όπως κυρίως αυτά δημιουργήθηκαν μετά την σχετικοποίηση των μοναρχιών από όταν δηλαδή στον ε, καπιταλιστικό κυρίως κόσμο οι, οι μονάρχες... Ε, ελέγχθησαν ε, δια των συνταγμάτων και περιορίστηκαν δια των συνταγμάτων. Ε, σε αυτό τον χώρο ο συντηρητισμός και ο προοδευτισμός ε, ως απαυγάσματα της ε, ιδεολογίας και της πράξεως συγκεκριμένων ε, κοινωνικών και πολιτικών ομάδων δεν είναι αυτό που ήταν. Ας έρθουμε λίγο στη Γαλλική εμπειρία. Στη Γαλλική εμπειρία ε, το πρώτο μήνυμα ασάφειας δόθηκε στις 21 Απριλίου του 2002 στον ε, πρώτο γύρο των ε, Γαλλικών προεδρικών εκλογών, όταν ο εκπρόσωπος υποψήφιος τότε και πρόεδρος και εκπρόσωπος του Front ε, National του Εθνικού Μετόπου, πρόεδρος του Εθνικού Μετόπου και ήταν και εκπρόσωπος αυτού του κινήματος. Ο πατέρα τη Μαρίν Λεπέν, ο Ζαν Μαρίν Λεπέν, ο Ζαν Μαρίν Λεπέν, ήρθε στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, υπεσκέλισε, ξεπέρασε σε ψήφου τον σοσιαλιστή υποψήφιο και τότε πρωθυπουργό, ο οποίο συγκατοικούσε μαζί με τον συντηρητικό πρόεδρο, τον Ζακ ε, ξεπέρασε τον σοσιαλιστή υποψήφιο τον ε, Λιονέλ Ζοσπά και ε, μπήκε στο δεύτερο γύρο των ε, προεδρικών εκλογών ε, Αυτό ε, ήτανε πιστεύω το ένα χρόνο μετά την 9-11 όχι ένα χρόνο, ε, λίγους μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, δηλαδή φαντάσου ήταν Απρίλιο του 2002 και η 11η Σεπτεμβρίου φυσικά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 την βίωσε η ανθρωπότητα Λοιπόν ε, ήταν το πρώτο μήνυμα ότι ε, τα εργαστήρια παραγωγής πολιτικής που είναι οι διάφορες χώρες οι κοινωνίες οι ομάδες στις οποίες ενεργοποιούνται οι ατομικότητες και συνθέτουν συλλογικότητες. Ε, αυτά τα εργαστήρια δεν μπορούν να... Ε, αρχί, αρχίσαν από τότε να μην μπορούν ε, να παράξουν βέβαια αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ε, πλέον παραγωγής βεβαίων ε, αποτελεσμάτων, αλλά τα αποτελέσματα είναι ασαφή. Γιατί είναι ασαφή. Διότι, για δύο λόγους τότε. Πρώτον, ε, πώς είναι δυνατόν ένας ε, υβριδικός μηχανισμός να βρίσκεται στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Ο υβριδικό μηχανισμό τι σημαίνει, σημαίνει ο ασαφή μηχανισμό, δηλαδή αυτό που δεν έχει σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό και μπορεί να χαρακτηριστεί από πατριωτικό ω ε, φασιστικό. Όπω έτσι χαρακτηρίζεται και η Μαρίν Λαπέν τώρα από ε, φασίζουσα, φασίστρια μέχρι πατριώτησα. Μέχρι συντηρητική, μέχρι Αποδεκτή μέχρι μη αποδεκτή, μέχρι τέρας, μέχρι άγγελος. Ασάφεια. Ε, πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να, στο πλαίσιο το θεσμικό των εκλογών να υπάρχει μια τέτοια υποψηφιότητα στο δεύτερο γύρο. Ο Ζωνπιερ ε, Σεβενεμό, ένας πατριώτης σοσιαλιστής, ο οποίος παραδόξως τώρα υποστηρίζει τον πρόεδρο Μακρό τώρα που συναντώμε είμαστε πριν από τον δεύτερο γύρο, δεν ξέρουμε ποιο θα εκλεγεί τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, στη Γαλλία ε, στις εκλογές του δεύτερου γύρου ε, το 2022 της 24 η Απριλίου σε λίγες μέρες από τη συνάντησή μας ο Σεβενεμό υποστηρίζει παραδόξως τον ε, πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν πρόβλημά του τότε όμως ο Ζαν Πιέρ Σεβενεμό είχε πει ότι η είσοδος του Ζαν στο Λεπέν στον δεύτερο γύρο το 2002 στις 21 Απριλίου είναι la decomposition δείχνει la decomposition du système politique. Δηλαδή την αποσύνθεση του πολιτικού συστήματος. Όταν κάτι αποσυντίθεται δεν σημαίνει ότι χάνεται. Απλά και μόνο Φεύγουν από τη διάταξή τους τα υλικά, τα υλικά υπάρχουν, αλλά υπάρχει αποσύνθεση, όπως η αποσύνθεση, επιτρέψτε μου το μακάβριο εκείνο, του σώματος. Όταν δηλαδή το σώμα καθίσταται πτώμα, δεν πάβει να υπάρχει, αλλά αποσυντίθεται. Έτσι λοιπόν και τα ιστορικά υλικά, της 21ης Απριλίου του 2002 δεν έπαψαν να υπάρχουν, αλλά φάνηκαν οι πρώτες αποσυνθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Ποιο είναι το δεύτερο? Το δεύτερο είναι ότι επειδή η διάχυση των υλικών δια της αποσυνθέσεως δεν ικανοποιεί το αίτημα για ζωή, και προκειμένου η ζωή να συνεχιστεί κατά τα γνωστά, να λοιπόν το συλλογικό ασυνείδητο, υπάρχουν δυνάμει αυτού που ζω εγώ αλλά και που έχουν ζήσει οι προηγούμενοι. Και αυτό που, έχω, που ζω εγώ, μ? να λοιπόν ψυχολόγοι, Jung, αυτό που, έχω, που ζω εγώ Συναρτάται με αυτό που έχουν ζήσει και οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι ζήσανε την εμπειρία του, του Μαρεσάλπετα μόνο ως απόκληση από την κανονικότητα σε μια Γαλλία κατεχόμενη. Άσχετα το ότι πιστεύαν ή πιστεύουν ακόμα πολύ οι Γάλλοι. Μη σου πω όλοι. Και αριστεροί και δεξιοί και τα λοιπά. Αλλά η επίσημη παραδοχή, η παραδοχή που έμαθα στο Δημοτικό, στο Λύκειο, που πήρα το, στις εξετάσεις εθνικές το μπακαλωρεά μου ως Γάλλος πολίτης, λέει ότι δεν είναι δυνατόν ο να αναβιώσει δια του Ζαν Μαρίν Λεπέν, και δια της... Μαρίν ε, Λεπέν, του Ζαν Μαρί Λεπέν και τις Μαρίν Λεπέν. Βλέπεις την αντιστοιχία Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο σημείο που βάζουμε, προκειμένου αυτή η διάχυση να μην καταστεί, να μην γενικευτεί, το σύστημα, η κοινωνία, η εκλογής, συμπτύχθηκαν, μαζεύτηκαν για να δώσουν το σαφές και να μην αφήσουν τα σαφές. Ποιο ήταν το σαφές? Όλος ο κόσμος περίπου, ψήφισε τον ε, ε, πρόεδρο Ζακ Σιράκ. Δηλαδή στις δεύτερες εκλογές, δηλαδή στο δεύτερο γύρο, βγήκε με περίπου, ξέρω εγώ, 78-80, κάπου εκεί, τέκατο. Ο Ζακ -Σιράκ, ο πρόεδρος Ζακ -Σιράκ, ο οποίος δεν δέχτηκε μάλιστα να κάνει και το λεγόμενο debat, τη λεγόμενη συζήτηση, την παραδοσιακή συζήτηση με τον Ζαμαρί Λεπέν. Τον απαξίος είναι φασίστας. Εδώ, λίγους μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, σε μια άλλη δυτική χώρα, σε μια άλλη χώρα του αστικοδημοκρατικού χώρου, παίρνουμε ένα δεύτερο μήνυμα ε, ασάφειας, αποκλήσεως δηλαδή από τις γνωστές συνταγμένες. Ε, ας βάλουμε έναν αστερίσκο και ας πούμε ότι και κατά την 11η Σεπτεμβρίου η ασάφεια εκδηλούνται ε, και κατά την έννοια του ότι δεν ξέρουμε μέχρι τώρα τι είναι η ασαφεια εκδηλουται και κατα την εννοια Σεπτεμβρίου, τι ήταν αλλά και τι είναι ως διαρκές γεγονός πόλεμος κατά τις τρομοκρατίες, υπάρχει ακόμα, έτσι. να λοιπόν το ασαφές, αλλά και ένα άλλο ασαφές ε, που είναι στη βάση της 9-11, στη βάση της 11 η Σεπτεμβρίου, είναι το ότι έγινε επί της προεδρίας ενός προέδρου που εξελέγει ασαφώς. Δηλαδή θυμάστε την ιστορία στη Φλόριντα με τους εκλογείς ε, που κέρδισε, αν δεν τους κέρδιζε δεν έβγαινε, έβγαινε ο Αλγκόρ, ο αντιπρόεδρος του πρόεδρου Κλίντον. Ε, για 530 ψήφους καταλογίστηκαν κάποιοι ψήφοι και πήρε τους ε, εκλογές της Φλόριντα ε, ο πρόεδρος George W. Bush, ε, που του δώσανε την προεδρία αν και είχε λιγότερους ψήφους στο εκλογικό σώμα. Είχε περισσότερους όμως delegates εξαιτίας της Ασάφιας της Φλόριντα. Λοιπόν, από το 2001 πάμε στο 2002 στη Γαλλία και έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα ψήγματα, τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες ενδείξεις, της πρώτες αν θέλεις σωρεύσει ενδείξεων που ίσως συνιστούν και κάποιες αποδείξεις, αυτές οι σορέψεις ενδείξεων καταλήγουν και σε κάποιες αποδείξεις, ότι η ανθρωπότητα, νοούμενη ως η Γεμονέβου δίση μπήκε ε, στον χώρο της Ασάφειας. Από εκεί και πέρα η Ασάφεια συνεχίστηκε ε, με τη, τη κατάρρευση την οικονομική του 2008 και βλέπουμε ε, το ασαφές, δηλαδή αυτό το οποίο αποκλίνει, από τα δεδομένα του συλλογικού ασυνειδητού να κορυφώνεται στις μέρες μας. Πάλι στη Γαλλία θα πάμε και θα πούμε ότι το 2017 έχουμε ε, την πρώτη έτσι έντονη ε, παρουσία με αξιώσεις εκλογής, οι, οποία, οι οποίες αξιώσεις εκλογής κατέληξαν και σε εκλογή, ενός υβριδικού υποψηφίου, δηλαδή ενός υποψηφίου που δεν είναι ούτε στη δεξιά ούτε στην αριστερά, του Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ε, ε, καταγγέλει το κατεστημένο είναι προσωπικότητα η οποία δεν, δεν είναι δηλαδή κατά το μοντέλο εκείνο του εκλεγμένου μονάρχη που είναι ο Γάλλος Πρόεδρος. Αυτή είναι η τυπολογία του Γάλλου Πρόεδρου να είναι αυτός που συναθρίζει το έθνος και είναι ο, ο εκλεγμένος μονάρχης. Ένας μονάρχης με ε, περιορισμένη χρονική θητεία εκλεγμένος από το λαό με άμεσες καθολικές εκλογές αλλά είναι ένας ε, ε, τύπος ανθρώπου ε, που συνδυάζει το light το στοιχείο δηλαδή ε, της απλότητος με την περιφρόνηση και με, την, με τον αυταρχισμό. Ε, Περιφρονεί τους αδυνάμους, δεν νοιάζεται για τους αδυνάμους, θεωρεί ότι η ιστορία πρέπει να τρέξει, άρα όποιος δεν αντέχει, ταν ποιοι που λέμε, τόσο το χειρότερο για αυτόν. Α, με τον αυταρχισμό της επιβολής των μέτρων που αυτός θέλει. Ε, να λοιπόν μια πρώτη εκδήλωση ε, ασάφειας. Η δεύτερη εκδήλωση ασάφειας είναι την ίδια στιγμή, δύο Α λοιπόν μακρόν, δύο Β, Μαρίν ε, Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν επίσης έρχεται από έναν υβριδικό χώρο, ο οποίος δεν πηγαίνει στο συλλογικό ασυνείδητο της νομιμοποιημένης δεξιάς, από αυτό το ίδιο συλλογικό ασυνείδητο που στην εγγραφή του μέσα έχει το δέον και το μη δέον. Είναι στο μη δέον του συλλογικού ασυνείδητου η Μαρίν Λεπέν και δεν προέρχεται από τη δεξιά ως δεξιά. Οι εκδηλώσεις λοιπόν αυτές της το 2017 στη Γαλλία είναι αυτά τα ε, τραντακτά παραδείγματα της ε, ασαφίας. Πριν όμως από την εμπειρία του 2017 στη Γαλλία έχουμε την Ισπανία και την Ελλάδα. Στην Ισπανία έχουμε ένα κίνημα ε, που είναι υβριδικό, είναι υποδέμος που δεν έχει τις ρίζες του ε, στην γνωστή αριστερά και το οποίο κίνημα εμπλέκεται ακόμα και στο εξουσιαστικό μπλοκ και αυτή τη στιγμή με τους σοσιαλιστές. Ε, έχουμε ε, στα καθημάς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ε, ΣΥΡΙΖΑ είναι το, το μεγαλείο, το αποκορύφωμα της ασάφειας ιστορικά προέρχεται από το τρικάκι, από το κολπάκι του ευρωκομμουνισμού, κατά την έννοια ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένας κομμουνισμός, ο οποίος δεν θα τα με τη Σοβιετική Ένωση ένα κομμουνιστικό κόμμα, που έγινε στην Ιταλία, έγινε στην Ελλάδα, που δεν θα τα με το Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τα άλλα κόμματα, που θα έχει και σχέσεις μαζί τους, αλλά θα λέει ότι θα ακολουθήσουμε ένα δικό μας δρόμο όπου θα συνδυάζουμε την αστική δημοκρατία με τις δικές μας ιδέες περί σοσιαλισμού χωρίς να καταλείπουμε το κομμουνιστικό όραμα αφήνοντάς το όμως για αργότερα, και η Ευρώπη να γίνει η Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων κτλ. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να ασκηθεί εγώ θα έλεγα σοβιετική επιρροή ε, μέσα από πιο light, από πιο ελαφρά ε, κομμουνιστικά μορφώματα και κόμματα. Κάτω από το κόμματα. τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι. Έτσι. Αλλά πίσω από αυτά είναι η Σοβιετική Ένωση και πίσω από το κουκού εσωτερικού από το οποίο προήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, έχουμε το πείραμα ας πούμε του 1989 όπου συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία η Ενο... η μια ενοποιημένη αριστερά η οποία προσπάθησε ε, στην Ελλάδα δύο φορές επίσης να εκφραστεί προηγουμένως ενιαία με την ενωμένη αριστερά στις εκλογές του 1974. Είχαν κατέβει όλοι μαζί οι κομμουνιστές και οι αριστεροί σε ενιαία ψηφοδέλτιο. Μετά πάλι εκφράστηκαν ξεχωριστά. Μετά υπήρχε μια άλλη η συμμαχία των πέντε, μια άλλη προσπάθεια όπου ήταν το κουκουέ εσωτερικού και η τότε ΕΔΑ μέσα, ΕΔΑ, δηλαδή ότι έμεινε από την ΕΔΑ, η Λία Γλέζος Μανώλη Γλέζο κτλ. Ο Λία Σιλιού έβγαινε βουλευτή τότε, ε, με τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Ε, έχουμε την εμπειρία της ε, ε μεγάλη αριστερά που πήγε να φτιάξει το κουκουέ και μάλιστα είχε και το μεγάλο τότε σφυραδρέπανο με το Μίκη Θεοδωράκη. Όλα αυτά ήταν η, η, η πρόληψη της ασάφειας που ζούμε τώρα, προκειμένου αυτή η ασάφεια που αναλυτικά βλέπανε, με την ανάλυση βλέπανε ότι κάποτε θα έρθει, σε αυτή την ασάφεια να έχουν όσο δυνατόν περισσότερες μετοχές, οι κομμουνιστές. Και εκεί τα κατάφεραν περίφημα το 2015 ε, όταν ε, η ασάφεια του ΣΥΡΙΖΑ ε, μαζί με ένα κόμμα, ξέρω εγώ, καιροσκοπικό τους ανεξάρτητους Έλληνες, υπερσυντηρητικό καιροσκοπικό του κυρίου Παναγιώτη Πάνου Καμένου, ήρθανε στα πράγματα. Ήρθανε δηλαδή, κάνανε κυβέρνηση. <coughs> ε, αυτή η ασάφεια στα καθημάς ε, συνεχίζεται μέχρι τώρα ε, και συνεχώς οι συντελεστές της ασάφειας αυξάνονται. Γίνεται αυτή η ασάφεια όλο και μεγαλύτερη. Σε σημείο που πλέον και στην Ελλάδα, ε, αυτό που λέμε παραδοσιακή αριστερά ε, να μην είναι κάτι ε, το αναγνωρίσιμο ε, στην πολιτική πραγματικότητα, αλλά να υπάρχει και η περιχαράκωση στα κομματικά γραφεία του περισσού του ΚΚΕ το οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια παρέα επιχειρηματιών. Είναι άνθρωποι του επιχειρήν και κρατάνε, όσο το κρατάνε ακόμα, το δικό τους κομμάτι στο οικονομικό και πολιτικό επιχειρήν. Μέχρι εκεί. Είναι μια παρέα για να περνάει καλά. Λοιπόν, ε... Περνάει. Καλά, βέβαια αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια, αλλά όταν παίρνει τέτοια ρίσκα και όταν θεμελιώνει τη ζωή σου σε τέτοιες, με τέτοια εγχειρήματα, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Σερφάρουν και αυτοί στην ασάφεια. Τώρα ε, βλέπουμε στη Γαλλία ότι οι συντελεστέ ασαφίας έχουν αυξηθεί. Κράτικα. Το φαινόμενο Εμμανουέλ Μακρόν παραμένει είναι ένας εγωιστής, ε, χαλαρός και άκρος αυταρχικός ταυτόχρονα πρόεδρος, ε, ο οποίος δεν προέρχεται από ένα συγκεκριμένο, δεδομένο, αναγνωρισμένο από την ιστορική μνήμη ε, πολιτικό χώρο και δεν προβάλλει μία συγκεκριμένη ιδεολογία και είναι η Μαρίν Λεπέν ε, η οποία και αυτή δεν προέρχεται από την ε, ε, γνωστή δεξιά. Υπάρχει όμως και το εξής δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή μιλάμε για τη δεξιά, η δεξιά στη Γαλλία ξεφορτώνεται την ιστορικότητά της, διότι το ποσοστό της ε, Βαλερή Πεκρές ε, πήγε στο 4,75%. που είναι ιστορική τραγωδία για τη Γαλλία, ο χώρος του ιερού ονόματος του στρατηγού Ντεγκόλ, τον οποίο τον επικαλούνται περίπου άπαντες, ε, να... Ναι, μηδεν... το πολύ καλά. Να μηδενίζεται. Ε, ε, που κυριαρχεί σε όλη την Γαλλία, έτσι, σε όλο τον πολιτικό... Ναι. Σχεδόν. Λοιπόν, να μηδενίζεται, όχι η αξία του Ντεγκόλ, αλλά ο πολιτικός χώρος που, ας πούμε, αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Πρεσβύτερο, έτσι και λέει Ρεπιμπλικό, το κόμμα των Λέρε που στήριξε την υποψηφιότητα Πεκρέας και από το οποίο βγήκε η υποψηφιότητα Πεκρέας και πήρε 4,75% μπορεί να επικαλείται τον στρατηγό Ντεγκόλ που τον πρόεδρο και που τον επικαλούνται και άλλοι. Μαρκήλε τον επικαλείται. Αυτή λοιπόν η δεξιά προβάλλεται πλέον από υβριδικά σχήματα τα οποία βεβαίως επικαλούνται τον στρατηγό Ντεγκόλ και το έργο του και τις ιδέες του και τις απόψεις του και τα όσα έχει πει και τα λοιπά, αλλά δεν είναι τα σαφή εκείνα πολιτικά σχήματα τα οποία νομιμοποιούνται από τον γκολισμό. Και είναι βέβαια του φίλου μας, του αγαπημένου μας, του Ερικ Ζεμούρ, η παρουσία, φοβερά συγκροτημένος, Α, διανοούμενος, μαχητής, πολεμιστής, το λένε, των ιδεών, ο οποίος πήρε 7,07% στον πρώτο και ο οποίος είναι ο... αυτός ο οποίος συμπληρώνει το πάσλ μαζί με τον Νικόλα Ντιπονανιό που πήρε 2 και κάτι. Όλοι, όλος αυτός ο χώρος φτιάχνει την δεξιά, η οποία όμως είναι ασαφής κατά την ιδεολογική έννοια. Ε, κατά την έννοια δηλαδή της ε, γνωστής ε, δεξιάς ε, γαλλικής ιδεολογίας. Ε, η αριστερά επίσης η οποία έπιασε ένα τραγικό σκορ, ένα τραγικό ποσοστό, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έπιασε 1,8 με την κυρία Ινταλκό, τη Δήμαρχο Παρισίου, ε, δεν υπάρχει πλέον. 1,8 σημαίνει δεν υπάρχει πλέον η γνωστή αριστερά. Και βεβαίως το ΚΚΑ το οποίο έφαγε φλασιά να κατεβάσει υποψηφιότητα, εγώ πιστεύω για να μην βγει ο Ζάκλουκ Μελανσόν στο δεύτερο γύρο και πάρει την προεδρία διότι ο Μελανσόν θα την έπαιρνε την προεδρία. Ε... Δηλαδή ένας της Λεπέν θα ψήφισε πολύ πιο εύκολα Μελανσόν από ότι ένας του Μελανσόν Λεπέν και θα πηγαίνανε και άλλοι που θα ψηφίσουν Λευκό και τα λοιπά και τον ακτώ, και ή θα απέχουν στο δεύτερο γύρο και θα έβγαινε ο Μελανσόν. Ε, για να μην βγει ο Μελανσόν το σύστημα έβαλε το ΚΚ Γαλλίας να ένα ανύπαρκτο πλέον κόμμα, ιστορικό μεν, τεραστίας εμβελίας κάποτε, φιλοσοβιετικό και καθόλου ευρωκομμουνιστικό, όταν ήταν στα ντουζένια του που λέμε, με τον Ζορς Μάρσε, γραμματέα, έβαλαν αυτόν τον τύπο να, όπως είναι συγκροτημένο, δεν είναι τυχαίος, τον Φαμπιάν Ρουσέλ. Να βγει υποψήφιο με τη σημαία του Καπακάπα και έτσι λοιπόν να μην βγει ο μελανσόν στο δεύτερο γύρο. Τι σημαίνει μελανσόν, Ασάφια. Δεν σημαίνει ιστορική ε, καταβολή. Ε, όπως έχουμε πει, κινούνται μεταξύ Μολότοφ και Καλάσνικοφ, αλλά ε, οι μελανσόνικοί, αλλά δεν έχουν σαφή πολιτικό προσανατολισμό αφή σαφή πολιτικό σαφές ε, σαφ, ε, δεν έχει δεν υπάρχει σα, ε, σαφήνια ε, μέσα στην ε, πολιτική τους ε, στο πολιτικό τους λόγο στην πολιτική τους συγκρότηση ε, είναι πιο σκληρή από το Σύριζα σαφέστατα πιο σκληρή από το Σύριζα ενώ η σκληρότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν, δεν βγαίνει προ τα μπροστά. Προ τα μπροστά βγαίνει τώρα, ξέρω εγώ, η παιδική χαρά. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τεράστιε σκληρέ εφεδρείε. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι κάτι το απλό ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην περίπτωση του Μελανσόν ε, η σκληρότητα βγαίνει και προς τα μπροστά με ακτιβισμό, επιθετικό ακτιβισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ε, ε, στη, στην καβάτζα, τον σκληρό ακτιβισμό. Δεν τον, δεν τον βγάζει ακόμα. Τώρα τι θα γίνει αργότερα θα δούμε. Λοιπόν, άρα η ασάφεια η οποία υπάρχει στον αστικό δημοκρατικό δυτικό χώρο εντοπίζεται τόσο στην αποσύνδεση της σκέψεως, της δράσεως, της ε, ε, αποπέρασης κατανοήσεως, ε, ε, της διακοπής όλων αυτών από το συλλογικό ασυνείδητο, από τις ιστορικές γνωστές εμπειρίες και την παραγωγή αποτελεσμάτων, τα οποία δεν είναι αναγνώσιμα με αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει για να αναγνώσει αυτό που συμβαίνει, δηλαδή να ανατρέξεις σε αυτά τα οποία έχει χαραγμένα στον εγκέφαλό του και δυνάμει αυτόν τον οποίο έχει χαραγμένα στον εγκέφαλό του να προσπαθήσει να δει αυτά που συμβαίνουν τώρα, σε τι διαφέρουν και από αυτά τα οποία έχουν συμβεί και να μετρήσει τη διαφορά να αξιολογήσει τη διαφορά και να δώσει όνομα στη διαφορά. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν αντέχει δηλαδή αυτό που έχει ζήσει ο άνθρωπος να ε, γίνει ε, το εργαλείο εκείνο για να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει τώρα. Διότι αυτό που συμβαίνει τώρα σε κάποιο μέτρο ξεφεύγει και από την ε, δημιουργή παρέμβαση του ανθρώπου όταν για παράδειγμα στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής από την προεδρία του πρόεδρου Donald J. Trump μέχρι και τώρα έχουμε δει κοινωνικά γεγονότα τα οποία σίγουρα είναι προβοκατόρικα είναι προβοκατόρικες παρεμβάσεις όπως τη δολοφονία εγχρώμων συνανθρώπων μας τη δράση συμμοριών την ε, απώλεια από τον έλεγχο των πολιτιών και ε, του σύστηματος, του federal σύστηματος της συμπολιτείας Αμερικανικής, ε, την απώλεια της δυνατότητας κρατικών παρεμβάσεων στο κοινωνικό πεδίο, δηλαδή να εγγυηθεί η αστυνομία την ασφάλεια, ε, την ε, τρέλα που υπάρχει ε, στο ότι έτσι και φλερτάρεις μία κοπέλα, εσύ ο άντρας, εγώ ο άντρας, ε, μπορεί να να βρεθείς ε, για, ε, κατηγορούμενος ε, για παρενόχληση, ε, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκφορά του δημοσίου λόγου και έτσι και επίσης ξέρω εγώ, άξιολογήσεις έναν συνάνθρωπό σου ή πεις κάτι ή δεν αναφερθείς σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο αλλά αν προσπαθήσεις να περιγράψεις μια κατάσταση ε, χρησιμοποιώντας εκφράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το γενετήσιο ένστικτο μπορεί να βρεθείς κατηγορούμενος και από συλλογικότητε να σε εγκαλέσουν αυτό συμβαίνει κυρίως στην Αμερική κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει και εδώ τότε ο άνθρωπος τρελαίνεται, δεν μπορεί πλέον ε, να συμπεριφερθεί κατά τα γνωστά. Βρίσκεται δηλαδή σε ένα πέλαγος ασάφειας. Και ε, η ασάφεια γεννάει φόβο. Φόβο στην έκφραση, φόβο στην εκδήλωση της σεξουαλικότητος, ε, φόβο δηλαδή στο φλερτ και στα λοιπά. Ε, φόβο, φόβο, φόβο. Ο άνθρωπος φοβάται και ο φόβος από ένα σημείο και πέρα πάβει να τον τρομάζει ως φόβος. Δηλαδή, ο φόβος είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας για τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι. Ε, από ένας μηχανισμός ασφαλείας, όταν ε, γίνεται κορεσμός από τα ερεθίσματα και δεν υπάρχουν ε, προβλέψιμες ε, καταστάσεις το τι θα γίνει αν δεν φοβηθώ, τότε ο άνθρωπος ε, πάβει να φοβάται, πάβει να τρομάζει και απλά και μόνο συρρυκνώνεται. Γίνεται παθητικός. Είναι ας πούμε και αυτό μία από τις πολλές απαντήσεις που μπορεί να δοθεί στις γυναίκες οι οποίες ε, πολλές ε, μεταξύ τους ή ξέρω εγώ και σε ένα δημόσιο διάλογο μπορεί ακόμα να πούνε που πήγαν οι άντρες. Η ασάφεια έφαγε τους άντρες. Ε, Άρα αυτός ο φόβος, ο οποίος κυριαρχεί ενώ το συλλογικό ασυνείδητο θέλει να δώσει τα ερεθίσματά του, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιδράσει βάσει των συλλογικών ασυνειδήτων βάσει των ερεθισμάτων που έρχονται από το συλλογικό ασυνείδητο, δηλαδή ο άντρας δεν μπορεί να φλερτάρει διότι υπάρχει το μη του ας πούμε, και από ο μη του εντάξει μπορεί να έχει στοιχεία πραγματικά και να υπάρχουν και δράματα, δεν το αρνείται κανείς κατά χρήσεων της υπερέχουσας θέσεως ε, στο κοινωνικό, εργασιακό κτλ. χώρο κάποιου κάποιον κτλ., ε, αλλά όταν υπάρχει κορεσμός από μυτού, ε, εκεί έρχεται η ασάφεια, εκεί έρχεται καταρχήν ο φόβος, μετά πάει να υπάρχει και ο φόβος και υπάρχει η συρρήκνωση. Και βεβαίως αυτή η συρρήκνωση μπορεί να φέρει άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιολογία του ανθρώπου, αλλά έχουν να κάνουν και με την ενεργοποίηση των προτιμήσεών του, των αντιδράσεών του σε σχέση με τη γενετήσια σφαίρα του, της γενετήσιες επιθυμίες του. Λοιπόν, να λοιπόν, άλλη μία εναιστώσα ασάφεια την οποία ζούμε στον αστικό δημοκρατικό χώρο. Ε, η ασάφεια επίσης... Ε, δεν θα μπορούσαμε να την, την ενεστώ ασάφεια να, ε, να την αφήσουμε έτσι χωρίς να προσθέσουμε και το γεγονός εκείνο της υγειονομικής τραγωδίας την οποία ζει ο ε, το σαφές του κανονιστικού. δικαίου θεωρείται πλέον κάτι το οποίο αντιπαλεύει την, την υγεία του ανθρώπου. Άρα αποχωρεί η σαφήνεια του δικαίου και ο άνθρωπος γατζώνεται πάνω στην ασάφεια των αυθερέτων εξουσιαστικών προσταγών. οι αυθαίρετες εξουσιαστικές προσταγές, αυθαίρετες, οι οποίες εμπλουτίζονται με χιδέα εγχειρήματα δίθεν επιστημονικών νομιμοποιήσεων δια αυθερέτων ερμηνεών, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και έναν πληθωρικό άνθρωπο ο οποίος ε, είναι ο εξπέρ του είδους ε, τι, το, της αυθερέτου ερμηνείας ε, πέρα από τον, τη λογική και τις προβολής του ασαφούς ως, αφές, ως δίθεν σα, ε, σαφούς ε, δηλαδή το ασαφές το, θέλει να το κάνει σαφές με μπουρδολογίες. <Κι> λοιπόν, στο κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι η προσωπική μου, πώς να το πω, εκτίμηση. Εκτίμηση, ναι. Η οποία μπορεί και αυτή, δεν ξέρεις, μέσα στην ασάφεια να καταστεί μηνύσιμη. <laughs> να φάμε καμιά αγωγή, να φάμε καμιά μήνυση. Μην το, μη το αυτό εδώ, είμαστε στην τρέλα. Έτσι, διότι η ασάφεια είναι όταν επιμείνεις στην ασάφεια και δεν προσπαθήσεις δια της λογικής να την νικήσεις την ασάφεια και να κάνεις τη σαφήνεια να νικήσει. Ε να αναδείξει τη σαφήνεια τότε η ασάφεια ε, μπορεί να σε καταπιεί διότι δεν υπάρχουν τα εργαλεία εκείνα τα οποία ε, εσύ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις την ασάφεια χάρη της σαφηνίας διότι αυτά τα εργαλεία ε, έχουν, καταστεί, έχουν ακυρωθεί από την ε, συρίκνωση του κόσμου, το ζάρωμά του, ε, εξαιτίας του ότι ο κόσμος δεν φοβάται πλέον, αλλά μόνο ζαρώνει. Έχει ξεπεράσει το φόβο. Είναι ζαρωμένος. Βέβαια, ότι είναι ζαρωμένο, μπορεί να τον κάνει και να εκτιναχθεί κάποια στιγμή αλλά θα εκτιναχθεί από το ένστικτο όχι από κάτι άλλο. Λοιπόν, ε, σε, αυτή την, ε, σε αυτό το πεδίο ασαφίας ε, και ελλείμματος ε, σαφήνειας ε, στο οποίο ζούμε στην ενεστώσα ασάφεια ε, αρχίζουν πλέον και δημιουργούνται τα πρωτόλια των κενών, δηλαδή τα προπλάσματα των κενών χώρων, αρχίζουν και εμφανίζονται μέσα στο σύννεφο στο σύνεφο της ασάφειας. Τι εννοώ; Θεωρώ ότι ή δεν μας προλάβει κάποιος πυρηνικό πόλεμος, Θεός φυλάξει, τότε η ανθρωπότητα, ο δυτικό κόσμος, ο αστικοδημοκρατικός κόσμος, θα διαπιστώσει ότι οι εκλογέ, για παράδειγμα, είναι κάτι το εντελώς περιττό. Ήδη η αποχή το δείχνει. Ήδη η απαξίωση της πολιτικής των πολιτικών, των γνωστών κέντρων παραγωγής ιδεολογίας, πίστεως, θεολογίας, μιλώ δηλαδή και για τα ιερατεία, δραστηριοτήτων, Α, να μιλήσω για τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα κυρίως, που βρωμάνε και τα εγχώρια και τα διεθνή. Ε, ας πούμε φτάσαμε στην Ελλάδα να έχουμε σε ένα τεράστιο ποσοστό ξένους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές να διαιτητεύουν το δικό μας πρωτάθλημα. Ποδοσφαίρου εννοώ. Λοιπόν, ε, αυτά ε, αρχίζουν και δημιουργούν μαύρε τρύπε. Δηλαδή, αυτέ οι μαύρε τρύπε, οι οποίε εγώ τουλάχιστον τι βλέπω να έρχονται, θα κάνουν τι εκλογέ ε, εντελώ ε, ε, νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εγγραφόμαστε συνδρομητέ ε, στις ε, γνωστές ιδιωτικές τηλεοράσεις ε, για να δούμε Ξέρω εγώ και το ελληνικό πρωτάθλημα ή και άλλα πρωταθλήματα. Ε, αν διατηρήσουμε τη σύνδρομή μας, θα το κάνουμε για να έχουμε τα δορυφορικά κανάλια και για να έχουμε και κάποιες ταινίε τις οποίες τις βρίσκουμε και από άλλες πλατφόρμες, αλλά τέλος πάντων όσε δεν τις βρίσκουμε από άλλες πλατφόρμες, μας τις προσφέρουν οι πλατφόρμες των δύο, ε, των δύο ιδιωτικών τηλεοράσεων των δορυφορικών που μας δείχνουν και ποδόσφαιρο. Θα απαξιωθεί και ε, αυτό. Οι εκκλησιαστικές ε, ε, εκφράσεις και εκφάνσεις ε, απαξιώνονται. Ε, δεν γίνεται το η θεολογία, η θεολογία, ενώ μιλάει για Θεό, ε, ο οποίος είναι απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αίωνος αυτός ον. Ε. Ε, κατά την αίσθηση, τη βιωματική, ο Θεός δεν είναι ασαφής. Ο Θεός είναι σαφέστατος. Και είναι σαφέστατος δι διότι όχι δεν μπορεί να αποδειχθεί μαθηματικά. Αυτό είναι μια άλλη τάξεως. Προσέγγιση στην οποία εγώ με δέος ακούω από τους γνωστούς και τον γνωστό εκείνο μεγάλο φυσικό στην Ελλάδα, το Δανέζι. Ε, και τους άλλους ομολόγους του, ε, αυτούς τους ήρωες. Όχι διότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι ασαφής, διότι δεν μπορεί να αποδειχθεί μαθηματικά. Ο Θεός είναι σαφέστατος, διότι είναι αντιληπτός βιωματικά. Εδώ τι κάνει η ασάφεια η οποία κυριαρχεί κατά τον Ενεστώτα χρόνο σε όλο το, το πεδίο. Θέλει να κάνει και το Θεό μαύρη τρύπα. Η αυτή η ασάφεια που ζούμε στην προοδευτική κορύφωσή της θέλει να σκοτώσει το Θεό και δεν θέλει να το σκοτώσει τον Θεό ως κάποια δίθεν νητσεική. Αντίληψη. Ότι γιγαντούται ο άνθρωπος και σμικρύνεται ο Θεός. Αλλά θέλει να το σκοτώσει το Θεό κυριαρχώντας στον άνθρωπο και κάνοντάς τον να μην αισθάνεται την βιωματική δυνάμει έλξη προς τον Θεό. Όχι να να βάλει την υπόθεση, ε, δεν μπορεί αυτά, κάποιος τα έχει φτιάξει, όχι. Αλλά η ασάφεια να κάνει τόσο βλάκα τον άνθρωπο, ώστε να μην είναι αναγκαίο, οντολογικά αναγκαίο για αυτόν, να κινηθεί κατά τις αισθήσεις του προς το Θεό. Να πει ας πούμε αν θέλει ο Θεός ή πρώτα ο Θεός ή Θεός φυλάξει. Να τον κάνει ζόμπι τον άνθρωπο. Οι γνωστές, λοιπόν, ιδεολογίες που υπάρχουν στο συλλογικό μας ασυνείδητο νομίζω νοούμενες ως ε, κυριαρχικά μεσιανικές η νίκη του καπιταλισμού, να η ελευθερία, η νίκη του σοσιαλισμού, να η πορεία προς τον κομμουνισμό, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η νομιμοποίηση συμμοριών, οι οποίες συμμορίες τώρα έχουν τόσο πολύ μπλεχτεί στον τζακωμό τους, που όλο το πεδίο της ενεστώσας εμπειρίας έχει καταντήσει στο να κυριαρχείται από την ασάφεια η ασάφεια οδηγεί στο θάνατο. Στο θάνατο ο οποίος δεν έχει και την προοπτική της Αναστάσεως, διότι είναι η άρνηση της Αναστάσεως. Και όταν ο άνθρωπος αρνηθεί την Ανάσταση, ελεύθερος είναι να την αρνηθεί. Το ζητούμενο είναι αν μέσα στην ασάφεια και η απάντησή μου ναι σε αυτήν την ερώτηση που θα θέσω, εγώ πιστεύω πως ναι, είναι αν μέσα στην ασάφεια υπάρχουνε οι μικρές εκείνες ομάδες που θα κάνουν το δικό τους αντάρτικο, το οποίο θα συνθέσει το μεγάλο αντάρτικο χάρη της αφήνειας. Μόνο μια ερώτηση. Ναι πολύ, ξέρεις, παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, αυτό πιστεύεις, πιστεύεις είναι ε, σκηνοθετημένο από κάποιον, ε, από κάποιον ή κάποιους σκηνοθέτες ή, ή μέσα από την πορεία της ιστορίας. Κοίταξε. Η καποιους σκηνοθετες η πηγαζει μεσα απο την πορεια της ιστοριας κοιταξε η μετριοτητα μου πιστεύει με κάποιες πιθανότητες να έχω δίκιο σε κάτι. Ότι στα μεν πολιτικά παραδείγματα που ανέφερα υπάρχει ο αυτοματοποιημένος κορεσμός ο οποίος υπήρξε εξαιτία του ότι δεν επιπληρώθηκε, δεν δικαιώθηκε το σοκρατικό και πλατωνικό εκείνο αίτημα περί των επαϊόντων, αλλά ανεδείχθησαν και αναδεικνύονται πάντοτε οι μετριότητες, οι οποίες ασφαλώς κυριαρχούνται από την ιδιοτέλεια και δεν φτάνουν στις υπερβάσεις. Αυτό το είδαμε πιο έντονα στον πολιτικό χώρο, διότι, να, σε ένα επιστημονικό εργαστήριο μπορεί το παιχνίδι να αφαιθεί ελεύθερο και να βγει και κάτι Εξαιρετικό από εξαιρετικού επιστήμονε. Στον καλλιτεχνικό χώρο μπορεί και να γίνει και σε μια γειτονιά μια εξαιρετική παράσταση. Όχι ότι κατά ανάγκη αυτά τα μεγάλα ταλέντα, τα θεατρικά κτλ. θα γίνουν ε, πανελλαδικά, α το πούμε εδώ γνωστά ή παγκοσμίω γνωστά, διότι και αυτοί θάβονται. Όπω θάβεται και ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή ο οποίο. Ε, ε, δεν θα παίξει ποτέ σε μεγάλη κατηγορία... διότι δεν έχει τον κατάλληλο μάνατζερ ή όπως ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Η μετριότητα δυστυχώς έχει νικήσει... και επειδή η μετριότητα έχει νικήσει... και δεν έχει πληρωθεί το σοκρατικό και πλατωνικό αίτημα... περί και περί εξαιρετικού ανθρώπου... και περί βασιλέως φιλοσόφου και τα λοιπά, δεν έχουν δοθεί ε, αποτελέσματα ποιοτική κάτι το οποίο μας οδήγησε στην ασάφεια. Αυτό είναι όσον αφορά τα πολιτικά παραδείγματα που έφερα σε Γαλλία, σε Ελλάδα κυρίως. Και Αμερική και κάτι είπαμε. Όσον αφορά τώρα σε αυτό που βλέπουμε συνολικά ως ενεστόσα ασάφεια στον παγκόσμιο χώρο και έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, με πάρα πολλές και έχει κάνει τους ανθρώπους όλους να είναι να είμαστε ε, ζαβλακωμένοι, ή ξέρω εγώ, ενεοί ή τι άλλο να πω, αυτό στο, στον ενιστότητα χρόνο, και μαζί και μέσα σε αυτό όλα αυτά που συμβαίνουν και στα παιδιά των μαχών που τώρα θερμαίνονται περισσότερο, <coughs> όλα αυτά, ναι, εγώ τα συνδέω, τολμώ να πω, τα συνδέω με την ε, ε, βιβλική τελεολογία της ανθρώπινης ιστορίας. Τη βιβλική τελεολογία της ανθρώπινης ιστορίας. Καλή Ανάσταση να έχουμε και καλό Πάσχα, είναι μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Ε, καλή συνέχεια.